Καλά αυτά. Τώρα, εκτός από τους αγρότες, να πούμε ότι από 1η-1η του 2016 θα εφαρμοστεί και το νέο ενιαίο μισθολόγιο και για το λόγο αυτό είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Υπουργός. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχετε το θέμα του μισθολογίου. Ναι. Να ξεκινήσουμε όμως με ένα θέμα που προέκυψε χθες. Να μας πείτε τη δική σας άποψη με την κυρία Θαλερίτη. Φαντάζομαι έχετε δει την ερώτηση του κυρίου Θεοχάρη. Δεν θέτει θέμα τύπου, διότι τυπικά η κυρία Θαλερίκη όντως έπρεπε να πάρει τις υπερορίες της. Αυτό που θέτει ο κύριος Θεοχάρης είναι ότι είναι λίγο μη κανονικό να είναι εισηγητής ένας άνθρωπος που ωφελείται από μια διάταξη που εισηγείται. Εισηγητής που ήταν, δεν το γνωρίζω. Στο νομοσχέδιο Κατρούγκαλου, όπου υπήρχε μέσα αυτή η διάταξη με την οποία δίδονταν... οι υπερορίες σε ανθρώπους που ήταν αποσπασμένοι σε πολιτικά Μάλιστα. κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια υπερβολή σε όλη αυτή την ιστορία. Η κυρία Θελερίτη, επειδή τη γνωρίζω από τα φοιτητικά μας χρόνια, είμαστε συμφοιτητές, είναι ίσως το πιο έντιμο άτομο το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Αποκλεί οποιαδήποτε περίπτωση, είναι ηρωικό άτομο. Δουλεύει 200 ώρες την ημέρα, mm-hmm. πολλά χρόνια τώρα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας δόλος σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τα νομικά ή τις επιπτώσεις αυτές για να πούμε στους φίλους τηλεθεατές που δεν ξέρουν την περίπτωση. Ναι. Η κυρία Θελερίτη ήταν στην περιφέρεια, στην Πελοπόννησο, στην Κόρυθο συγκεκριμένα, ναι. δούλευε και ήταν αποσπασμένη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά και το από ό,τι μας είπε η ίδια, πριν γίνει βουλευτής. Ναι. Και από ό,τι μας είπε η ίδια, υπήρχε κάποιος στην περιφέρεια. Είναι γνωστό ότι αν είσαι αποσπασμένος κάπου, πληρώνεις από εκεί που είναι η οργανική σου θέση. Ναι. Και μας είπε ότι εκεί που ήταν η οργανική σου θέση, είπε κάποιος, εσύ δεν έχεις ανάγκη υπερορίες, είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και δεν της έδινε τις υπερορίες. Μάλιστα. Και τώρα, με αυτή τη ρύθμιση που ήρθε, θα πάρει 5.600, 6.000 περίπου τις υπερορίες. Τα οποία είναι νόμιμα, έτσι ξαναλέμε. Είναι νόμιμα, αλλά γιατί, αφού είναι νόμιμα. Αλλά είναι αναδρομικές υπερορίες. Ναι, αναδρομικές. Γιατί χρειαζόταν νόμος όμως να γίνει αυτό για να τα πάρει. Είναι νόμιμα με βάση την διάταξη που έγινε στο νομοσχέδιο. Αυτό που πέρασε. Αυτό λέει. Άρα χρειαζόταν. Ναι, χρειαζόταν αυτή η διάταξη. Τα χρήματα τα παίρνει νόμιμα. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι ήταν φωτογραφική η διάταξη. Μα μόνο αυτή να αφορούσε. Δεν ξέρω αν αφορούσε μόνο αυτή. Αυτό που θέτει ο κύριος Θεοχάρης είναι ότι η εισηγήτρια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που μπήκε και αυτή η διάταξη. Θα μπορούσε να μην είναι δηλαδή εισηγήτρια, λέει ο κ. Θεοχάρης. Εντάξει, θα μπορούσε. Ενδεχομένως ναι, αλλά είναι ότι σίγουρο. Υπάρχει ένα θέμα σύγκρουσης, καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, αλλά είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα πράγματα συνδέονται και νομίζω ότι εμφανίζεται ένα θέμα περιόνου σκιάς τώρα. Συζητάμε. Κοιτάξτε, επειδή την ξέρετε εσείς, είναι αλλιώς τα πράγματα. Θέλω να πω, επειδή είναι γνωστή για τους αγώνες και τα λοιπά. Ένα απλό υπάλληλο θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Αν δηλαδή η κυρία Θελερίτη δεν ήταν βουλευτής, θα περνούσε αυτή η τροπολογία. Όχι, και ένα απλό υπάλληλο το δικαιούται. Δεν ξέρω τώρα με ποιον τρόπο. Μου λέτε τώρα ένα θέμα το οποίο τυχαίνει να μην το γνωρίζω στη λεπτομέρεια. Δεν το καταλαβαίνουμε απλώς. Θέλω να καταλάβετε την εικόνα που δίνει προς τα έξω η Βουλή. Κοιτάξτε, ο κύριος Θεοχάρης. Ότι όταν κάποιος γίνεται βουλευτής, μπορεί να πάρει και τα αναδρομικά αυτό, του με μια ρύθμιση. Σε αυτή τη γενική. Στη γενική φράση που λέτε, συμφωνώ απολύτως. Κανείς βουλευτής δεν πρέπει να κάνει χρήση χαριστικών μέσων κτλ. Αλλά όλο αυτό το θέμα πρέπει να το βλέπουμε πολλές φορές, ας πούμε, και με μια πώς να σου το πω, συσταλτικότητα σε σχέση με το πώς ακριβώς γίνονται τα πράγματα. Έτσι βγαίνουν και τα συνθήματα. Και δεν λέω. Και επίσης δεν λέω ότι. Εγώ δεν μιλάω για τη Μαρία Θελερίτη, δεν μιλάω περί αγωνιστικού παρελθόντος. Εγώ μιλάω περί εντυμότητας και περί απόλυτης επαγγελματικής δεοντολογίας. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Δεν αναφέρομαι σε τίποτα. Το έλεγα εγώ αγωνίστρια της ζωής. Και ξαναλέω ότι τα χρήματα τα δικαιούται να τα πάρει, διότι ήταν οι υπερορίες που τις δούλεψε και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα, αν η αίσθηση και δεν γιατί ήταν εισηγήτρια. Η προηγούμενη έτσι. Με αυτό το επιχείρημα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν ήταν βουλευτής, επειδή δεν τα έπαιρνε αυτά. Θα γινόταν αυτό. Αν δεν ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν ήταν βουλευτής, θα έπρεπε να τα πάρει όμως. Θα έπρεπε. Πόσο θα ταλαιπωρείτε όμως. Υπουργέ μου, πόσο θα ταλαιπωρείτε. Είναι γεγονός αυτό. Και αυτό είναι που πρέπει να λυθεί. Ότι ένας απλός υπάλληλος, πόσοι ταλαιπωρούνται. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε. Ναι, αλλά προσέξτε, δεν λέμε όμως ότι είναι φωτογραφική η διάταξη. Έτσι. Πρέπει να κάνουμε. Όχι, πάντως την ερώτηση που έχει καταθέσει ο κ. Χρήστος. Το λέτε αυτό γιατί μπορεί και να είναι. Πόσου αφορά αυτή η διάταξη. Δηλαδή αν αφορούσε μόνο ένα συγκεκριμένο υπάλληλο ή αν αφορά και άλλου. Γιατί η διάταξη μιλάει για τα γραφεία πολιτικών κομμάτων και για το γραφείο της Πάντως, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας πω ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει γενικά στην αυτοδιοίκηση και το οποίο έχει τεθεί και από τα σωματεία και τα συνδικάτα και ούτω καθεξής, mm-hmm. είναι ότι έχουμε υπερβάλλουσες μειώσεις όταν έχουμε αποσπάσεις.
μειώσεις μισθών, μη απόδοση υπεροριών και είναι ένα ζήτημα το οποίο και τα σωματεία και τα συνδικάτα της αυτοδιοίκησης το θέτουν μετεπιτάσεως, διότι στην πραγματικότητα και μάλιστα μεγάλες μειώσεις, όταν για την ίδια δουλειά αποσπάται κάποιος από τον ένα δήμο και να πούμε εδώ, από τη μία υπηρεσία. Και να πούμε εδώ ότι το σημαντικό πράγμα στο μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου είναι υπερορίες. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος το βασικό του μισθό, ένα σημαντικό αγωνίζεται μέρος πολύ για τις υπερορίες, γιατί αυτό ουσιαστικά όχι το διπλασιάζει, αλλά το αυξάνει πάρα πολύ το μισθό. Αν του κόψει τις υπερορίες. Του δίνει κάτι. Έχουν πια περιοριστεί πολύ οι υπερορίες, σαν πλαφόν. Δεν είναι όχι διπλασιασμός, ούτε κατά διάνοια αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, στις σημερινές εποχές είναι κάτι σημαντικό. Και το ενδιαφέρον, βέβαια, είναι ότι επειδή δεν υπήρχε κονδύλι στον προϋπολογισμό της περιφέρειας για να δοθούν τα χρήματα αυτά, κόπηκε ένα κονδύλι από πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχε κανονίσει η περιφέρεια και έφυγε αυτό το ποσό από εκεί και δόθηκε για την αποζημίωση. Άμα τη δικαιούται, έπρεπε να τη σπάσει. Ότι τη δικαιούται, τη δικαιούται. Όμως από ό,τι είδα, από ό,τι φευγαλέα είδα, γιατί εντάξει, τώρα αυτά τα θέματα είναι και λιγάκι λεπτομέρειες. Είδα ότι είναι πολύ όμως οι δικαιούχοι αυτό. Δεν υπήρχε δηλαδή. Υπήρχαν πολύ δικαιούχοι των υπερωριών. Δεν είναι φωτογραφική λέτε. Καλό είναι το Υπουργείο πάντως να δώσει στοιχεία για να. Για να μην τουλάχιστον εισπράττει και όλη αυτή την. Η περιφέρεια. Όλο αυτό το κόστος. Και με το γραφείο τους που μιλήσαμε χθες έχει βγάλει δύο ανακοινώσεις και χθες στην Αυγή και προχθές. Αλλά μας είπαν ότι περιμένει και μία ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου για να ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα. Από το γραφείο του κ. Κατρούγκα δηλαδή. Υπερορία στο δημόσιο. 20 ώρες το μήνα είναι. Και μεταφράζονται σε 80 ευρώ. Ναι, ναι, ήταν για χρόνια. Δεν, ήταν για δύο δεν πληρώνονται για χρόνια. Δεν πρόκειται να δώσει και τα 2.700 από ό,τι είδα σε ένα κανάλι αφορούν περίπου σαν ποσόν. Δεν πρέπει να είναι υπερορίζοντα. Το δημόσιο. Ναι, το δημόσιο δεν μπορεί κανένα δημόσιο υπάλληλο να πάρει πάνω από 20 ώρες ναι, το μήνα. Ναι, ναι. Και βάσει του ορομισθίου είναι 80 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το δημόσιο. Εσείς που την ξέρετε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ πόσο καιρό δούλευε. Πολλά χρόνια. Όχι πολλά χρόνια. Μετά τις εκλογές, νομίζω μετά τις εκλογές του 12 από το 13. Και τα 6.000 τα παίρνει αυτά τα 3 χρόνια ουσιαστικά. Είναι και πιο πριν, φαντάζομαι ότι είναι και πιο και νωρίτερα. Αν είναι 6.000 κάτι που δεν το ξέρω, είναι νωρίτερα. Πρέπει να είναι και παλιότερα. Καλό είναι να βγάλετε μια ανακοίνωση να το ξεδιαλύνετε αυτό το θέμα και εσείς και ο κύριος Κατρούγκαλος για να. Ο κύριος Κατρούγκαλος που εμπλέκεται, ο κύριος Κουρουπλής. Ο κύριος Κουρουπλής, συγγνώμη. Ο κύριος Κουρουπλής, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας τώρα. Έρχονται αλλαγές στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, στα μισθολόγια. Θα έχουμε μειώσει του μισθού. Θα έχουμε αυξήσει του μισθού. Ναι, δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στην αξιολόγηση. Ναι, αξιολόγηση έρχεται. Είναι νομοσχέδιο που θα ανέβει στην διαβούλευση τη Δευτέρα, ίσως, με το καλό. Δευτέρα απόγευμα, Δευτέρα μεσημέρι. Αξιολόγηση είναι το νομοθέτημα αξιολόγηση, επιλογή των διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου. Και η ίδρυση του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου, μέσα από το οποίο είναι και αυτό μια διαδικασία αξιολόγησης. Δηλαδή θα επιλέγονται όλες οι πολιτικές θέσεις του τώρα, Δημοσίου. Τώρα, επειδή αυτή η λέξη αξιολόγηση έχει φόρτιση και θετική και αρνητική το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό. Πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση. Κοιτάξτε, η αξιολόγηση. Για μπορούμε, παιδιά, όσο μιλάει ο Βενερδάκης, να βρίσκουμε και τις κάρτες. Ναι, ναι. Καταρχήν, να πούμε το εξής. Η αξιολόγηση πράγματι έχει μια φόρτιση αρνητική ως λέξη, παρά το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε. Και ο λόγος είναι ότι συνδέθηκε κατά το παρελθόν, το πρόσφατο, το πολύ πρόσφατο παρελθόν, με απολύσεις, με διαθεσιμότητες, με μειώσεις του προσωπικού στο δημόσιο και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η μία εικόνα. Αλλά συνδέθηκε, αν το θέλετε, και με μία νοοτροπία που υπήρχε και που έλεγε καμία αξιολόγηση πουθενά. Ναι, ναι. Έχει και αυτό. Είναι ο φόβος της άρσης της μονιμότητας ή ο φόβος ότι μέσω της αξιολόγησης προϋπήρχε αυτό το πράγμα και δυστυχώς ενισχύθηκε από τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, αξιολόγηση είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Θα πρέπει να μάθουμε να αξιολογούμε το παρεχόμενο έργο του δημόσιου προς τους πολίτες και προφανώς μέσα σε αυτή την αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχει και η ατομική αξιολόγηση του καθενός. Που όμως, προσέξτε, εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο κάνουμε λάθος πολλές φορές και οι πολιτικοί και οι πολιτικές. Είναι ότι η αξιολόγηση είναι μια μεθοδολογική διαδικασία. Τώρα, δεν είναι κυρίως ένας νόμος. Επειδή μιλάτε γι' αυτό και δεν βλέπουμε την κάρτα, να δούμε πώς θα γίνει η αξιολόγηση. Πρώτον, δεν θα συνδέεται με τις αποδοχές. Δεν θα αυτό τι σημαίνει. Ότι δεν θα. Δεν θα ανεβαίνω κατηγορία εγώ. Δεν θα ανεβαίνουμε κατηγορία. Προϊστάμενος διευθυντής και δεν θα παίρνω αυξήσεις. Όχι. Ο προϊστάμενος και ο διευθυντής θα επιλέγεται προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο η αξιολόγηση που τον.
που τον συνοδεύει. Τον συνοδεύει τα τυπικά του προσόντα, τον συνοδεύει συνέντευξη που θα έχει, τον συνοδεύει και ένα ποσοστό της αξιολόγησης. Πότε θα συνέντευξη, αυτές είναι οι θέσεις, μισό λεπτό. Αυτές είναι οι θέσεις ευθύνης που πάντοτε συνοδεύονται από ένα. Εάν εσείς είσαστε ένας υπάλληλος σήμερα σε μια υπηρεσία και έχετε ένα βαθμό καλό αξιολόγησης, δεν θα συνδεθεί αυτομάτως με μείωση ή με αύξηση μισθού. Η αξιολόγηση αποσυνδέεται από μια μισθολογική επίπτωση. Εμέσως όμως θα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε, να θέσετε υποψηφιότητα για θέσεις ευθύνης. Εμέσως στο μέλλον μπορεί να έχετε, ας πούμε, στο μέλλον. Αυτό το κάνετε ουσιαστικά για να μην τρομάξουν δημόσιοι υπάλληλοι ότι αν πάρουν 9 ή 7 ή 8 δεν θα τους μειωθεί και ο μισθός. Ναι, διότι ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να κάνουμε μια κατανομή των θέσεων εργασίας στο δημόσιο που να γίνουν πιο παραγωγικές, να βοηθήσουμε την κινητικότητα, την ουσιαστική, να βοηθήσουμε το παρελθόν. Να δείτε ποια είναι και τα πιο άξια στελέχη που μπορούν να βοηθήσουν. Ακριβώς επειδή η αξιολόγηση πρέπει να υιοθετηθεί από το δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να επιβληθεί. Προσέξτε, είναι μια μεθοδολογία επιστημονική περισσότερο και όχι μια τιμωρητική πράξη νομική. Στα τμήματα για θέσεις ευθύνης, πώς θα γίνεται? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει ψηφοφορία. Αυτό που υπάρχει είναι καθιερώνεται η ολομέλεια του τμήματος ή της διεύθυνσης, η οποία μπορεί να συνέρχεται μια φορά το τρίμηνο. Στην αρχή του χρόνου η ιδέα είναι ότι αυτή η ολομέλεια της διεύθυνσης, μιας διεύθυνσης, θέτει το στοχοδιάγραμμα της διεύθυνσης αυτής και από εκεί και πέρα ο προϊστάμενος με τον κάθε συγκεκριμένο υπάλληλο καθορίζουν ένα ατομικό περίγραμμα εργασίας, ένα ατομικό στόχο για την χρονιά αυτή. Συγγνώμη, εγώ είμαι προϊστάμενος σε ένα τμήμα που είναι ας πούμε 5 άτομα, 10 άτομα. Ναι. Και αξιολογώ τον κύριο Καλάκο με 6, με 7. Ναι. Δεν του βάζω 10, όπως συνήθως συμβαίνει, δεν είναι ή άριστα. Ναι. Ο κύριος Καλάκος δεν θα ψηφίσει εμένα. Μα δεν θα σας ψηφίσει. Για προϊστάμενο. Μα δεν θα σας ψηφίσει. Δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης από τον. Δηλαδή δεν θα ψηφιστείτε από κανένα σαν προϊστάμενος. Η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων είναι ανεξάρτητη διαδικασία, η οποία γίνεται από ειδικά συμβούλια επιλογής. Άρα δεν ο προϊστάμενος πώς απελευθερώνεται, ξέρετε τώρα τι υπάρχει. Δεν έχουμε σχέση δηλαδή. Δεν τολμάει ο προϊστάμενος να πει ότι κάποιος είναι. Αν το κάναμε αυτό, θα ήταν σαν να εισάγαμε προφανώς στη διαδικασία τη διοικητική μια απίστευτη πελατειακή διαδικασία. Θα έχουν κίνητρα αυτοί που αξιολογούνται. Να το πω πιο απλά, αυτοί που παίρνουν καλύτερο βαθμό θα έχουν κίνητρα εξέλιξη. Όταν θα υιοθετηθεί το σύστημα αυτό και θα αρχίσει να αναπτύσσεται, προφανώς θα υπάρχουν και κίνητρα. Παραδείγματος χάρη για την είσοδο στο Μητρό, που λέμε ας πούμε ότι θα στελεχώνει όλες τις βασικές θέσεις του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής, προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους κάποιων επιχειρήσεων, ένα κίνητρο θα είναι ότι πρέπει να έχει τα δύο προηγούμενα χρόνια δείκτη αξιολόγησης αρκετά ισχυρό. Επίσης, όταν θα υιοθετηθεί όλη την έκφραση αυτό το σύστημα της αξιολόγησης. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Πώς θα σπάσετε το γεγονός ότι ο προϊστάμενος βάζει σε όλους άριστα? Σε μια υπηρεσία που είμαστε 10 άτομα, δεν τολμάει ο προϊστάμενος να πει ότι κάποιος δεν αποδίδει. Μα και ο προϊστάμενος ελέγχεται και ελέγχει και ελέγχεται. Ναι, αυτό σας λέω όμως. Πώς θα το σπάσουμε, θα το δούμε στην πράξη. Θα δούμε πώς ας πούμε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να αυτορυθμιστεί. Θα έχουμε και μηχανισμούς ελέγχου από την κοινωνία. Θα υπάρχει αξιολόγηση και από τους πολίτες. Βεβαίως. Πώς θα γίνεται? Από τους χρήστες. Θα έχουμε ειδικά μοντέλα και ερευνών αλλά και άλλων μεθοδολογιών. Έχουμε ήδη ας πούμε. Δηλαδή, εγώ πάω σε μια δημόσια υπηρεσία. Θα έχετε δυνατότητα. Δεν έχω μια καλή αντιμετώπιση. Οι χρήστες λοιπόν. Εγώ πώς θα μπορώ να αξιολογήσω αυτούς τους υπαλλήλους μετά? Με τις διαδικασίες που θα προβλέψουμε ας πούμε συγκεκριμένα. Δηλαδή, θα υπάρχει κάποιο site, κάποια. Έρευνες ηλεκτρονικές, πεδία ας πούμε παραπώνων, εντός εισαγωγικών παραπώνων. Δείκτες αποδοτικότητας που θα είναι αντικειμενικοί για την παραγωγή της υπηρεσίας. Αυτά όλα θα λαμβάνονται υπόψη αυτά τα παράπονα των πολιτών ή θα πέφτουν στον κάλαθο των αχρήστων διότι ο υπάλληλος θα έχει μπάρμπα στην κορώνα? Ο στόχος μας είναι να καθιερώσουμε ένα σύστημα μέτρησης του δίκτυου ικανοποίησης κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Η οποία όμως, το οποίο θα είναι ένα ερευνητικό, στατιστικό, αν θέλετε, μοντέλο παρακολούθησης υπό την ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Και κάθε δημόσια υπηρεσία θα αξιολογείται ως προς αυτό που παρέχει στους πολίτες της. Αυτό συνοδεύει και τον προϊστάμενο και τους ανθρώπους της δομής αυτής. Αλλά το κύριο όμως πρόβλημα είναι να βάλουμε όλη αυτή τη διαδικασία σε κίνηση. Δηλαδή να αποκαταστήσουμε. Υπουργέ. Την ενότητα της εργασιακής ενότητας. Σαφές. Πάμε τώρα, τι θα γίνει με το μισθολόγιο. Γιατί σου λένε οι δημόσιοι πάλι να μπούμε σε μια διαδικασία αξιολόγησης ή οτιδήποτε. Τι θα γίνει με το μισθολόγιο? Δηλαδή, εγώ
που δεν δουλεύω, παίρνω τα ίδια λεφτά με τον Δημήτρη, ο οποίος δουλεύει και παραπάνω κιόλας. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα, αν δουλεύει ή δεν δουλεύει. Σήμερα στο δημόσιο είστε εσείς προϊστάμενος, εγώ που δεν δουλεύω μου βάζετε άριστα, ο Δημήτρης που δουλεύει του βάζετε άριστα. Όχι, θέλω και παίρνουμε και τα ίδια λεφτά. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι το μισθολόγιο είναι διαφορετική διαδικασία από το θέμα της αξιολόγησης. Συμφωνούμε. Είναι δύο διαφορετικά. Αποδεσμεύεται από το βαθμό. Είναι διαφορετικοί νόμοι καταρχήν. Είναι δύο διαφορετικοί νόμοι. Καταρχάς, τι θα γίνει. Το ενιαίο μισθολόγιο θα εφαρμοστεί απαρεγκλήτως 1η-1η 16. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η-1η 16, ακόμα και αν δεν προλάβουμε. Τι σημαίνει ενιαίο μισθολόγιο. Ενιαίο μισθολόγιο σημαίνει ότι για την ίδια θέση και με τα ίδια προσόντα, ανεξαρτήτως του πού βρίσκεται κάποιος στο δημόσιο, πρέπει να παίρνει τα ίδια χρήματα με τον, τον ομοειδή του συνάδελφο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι λίγο θεωρητικό. Είναι βέβαια. Πολύ θεωρητικό. Είναι γιατί πολύ θεωρητικό. Ίδια προσόντα, ίδια θέση δεν υπάρχει. Μεταξύ των Υπουργείων να ψάξετε δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Και είναι και η μεγάλη δυσκολία. Εντάξει, προφανώς στα πλαίσια που μπορούμε σήμερα να διαχειριστούμε. Αυτό που λέτε τώρα θα οδηγήσει σε μειώσεις ή σε αυξήσεις μισθών. Όχι. Καταρχήν να πούμε ότι δεν θα έχουμε καμία μείωση των μισθών, ακριβώς διότι η βάση πάνω στην οποία έχει χτιστεί το μισθολόγιο και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο είναι η σημερινή μισθή, δηλαδή ο σημερινός βασικός μισθός εισαγωγικός, και από εκεί και πέρα έχουμε, μιλάμε για ό,τι χτίζουμε πάνω στον υφιστάμενο σημερινό μισθό. Άρα, συγγνώμη, με συγχωρείτε, γιατί τότε εφαρμόζεται το ενιαίο μισθολόγιο. Το ενιαίο μισθολόγιο. Δεν θα έχουμε μειώσεις, δεν θα έχουμε εξομοιώσεις, δεν θα έχουμε. Το ενιαίο μισθολόγιο. Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία όμως η οποία ανοίγει από. Δεν το δούμε στατικά για το 16. Το ενιαίο μισθολόγιο είναι μια διαδικασία αποκατάστασης των μισθολογικών και εργασιακών σχέσεων μέσα στο δημόσιο σε βάθος 20 ετίας, 30 ετίας. Προφανώς προς τα πάνω. Θα έχουμε εξέλιξη. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει η ρήτρα η οποία λέει ότι η πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης υπάλληλοι θα έχουν αυξήσεις μισθολογικών κλιμακίων, δηλαδή θα οριμάζουν τα μισθολογικά κάθε 2 χρόνια. Η ΔΕΛΤΑΕ ή ΙΕ θα οριμάζουν τα μισθολογικά κάθε 3 χρόνια. Τώρα, αυτό. Τώρα υπάρχει νομίζω. Τώρα νομίζω ότι έχουν ενιαία μισθολογική. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Καλάκο. Έχει προνόμια. Θα δίνει προνόμια σαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτό ανοίγει, αλλά όχι σήμερα, όχι για το 16. Δηλαδή αυτή η ρύθμιση που είχε γίνει, να σα πω κάτι τώρα που το θυμήθηκα και από αυτό που συζητάμε, κύριε Καλάκο, συγγνώμη λίγο. Αυτή η ρύθμιση που είχε γίνει. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι, που είχαν φάει τη ζωή του μέσα σε ένα υπουργείο 25 χρόνια και υπήρχε νόμο, δεν θυμάμαι ποιο τον είχε φέρει αυτό, που έλεγε ότι παίρνει πάρα πολλούς βαθμούς και μπορεί να γίνει προϊστάμενος ένας που έχει τελειώσει σχολή δημοσίας διοίκησης με 5 χρόνια στο δημόσιο. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι μια αδικία. Κάποιος ο οποίος έχει πανεπιστημιακή μόρφωση με 25 χρόνια γινόταν προϊστάμενος αυτός που είχε 5 χρόνια και μόνο τη σχολή. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είναι μια αδικία αυτό. Αυτό τώρα όμως είναι. Ναι, αλλά και ο προϊστάμενος σχολής έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Επειδή είπατε ότι δεν θα υπάρξει. Δηλαδή, προσέξτε, όλα αυτά που λέτε είναι περιπτώσεις που προσπαθούμε τώρα, όχι όμως με τον νόμο του μισθολογίου, αλλά με τον νόμο της αξιολόγησης και της επιλογής προϊσταμένων. Το δημόσιο, κοιτάξτε, είδε, είναι μια απίστευτη ατομοκεντρική περιπτωσιολογία. Λοιπόν, όλα αυτά ισχύουν και δεν ισχύουν ταυτόχρονα. Και ισχύουν μέσα σε ένα πλαίσιο. Λοιπόν, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τα εξορθολογήσουμε. Αυτά θα διορθωθούν μαζί. Προσπαθούμε να τα. Κοιτάξτε, θέλουν για ένα χρόνο ορίμανση όλα αυτά. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Στο επιχείρημα που μου λέτε για τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, πράγματι τα λίγα χρόνια της σχολής είναι. Είναι ευνοϊκά σε σχέση με κάποιον υπάλληλο. Αλλά σήμερα όμως το επίπεδο εξειδίκευσης και το επίπεδο μόρφωσης έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο απόφοιτος της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης από την άλλη μεριά είναι η επένδυση που κάνει το κράτος στην επαγγελματική σχολή στελεχών της διοίκησής του. Άρα πρέπει να του δίνει ένα κίνητρο εκεί. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να αδικεί όμως και τους άλλους. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις ή μειώσεις. Η ΑΔΔΗ λέει. Αυξήσεις θα υπάρξουν σε κάποιον. Μειώσεις δεν θα υπάρξουν. Η ΑΔΔΗ λέει λοιπόν ότι στους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενδεχομένως θα καθυστερήσει πολύ η εξέλιξη και αυτό εμέσως θα σημαίνει μείωση στο μισθό. Ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Δεν θα καθυστερήσει η εξέλιξη. Καταρχήν απλώς η εξέλιξη από το 16 και μετά. Θα πηγαίνει, δηλαδή στην ουσία από το 16 και μετά, τι θα έχουμε. Θα έχουμε μια σταδιακή αύξηση της
ψαλίδας μεταξύ των ΠΕ και των ΔΕΕ. Αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Αλλά δεν θα πρόκειται να έχουμε το 16, το 17 μειώσεις. Αυτό θα γίνεται στη βάση σε βάθος χρόνου, σαν μια σταδιακή απόκληση. Αν θέλετε, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα με τα περίφημα αυτά ειδικά μισθολόγια του δημοσίου, που είναι ουκέ στην αριθμό. Τα ειδικά μισθολόγια δεν περιλαμβάνονται στην αλλαγή που θα κάνουμε τώρα για το μισθολόγιο. Υπάρχει όμως το σχέδιο, θα γίνει στις αρχές του χρόνου, θα είναι ξεχωριστή η νομοθετική παρέμβαση και ο στόχος είναι να κάνουμε τα 20 περίπου που είναι σήμερα, 7 ή 8. Σε γενικές δομές. Και καλά, κουπείτε τη, γιατί δεν θα σας αφήσουμε να μιλήσουμε. Καταρχάς, ήθελα να ρωτήσω να έρθω στην αξιολόγηση. Η πείρα μου λέει, γιατί έχω ανέβει όλα πλέον τις κλίμακες του δημοσίου, είμαι γενικός διευθυντής στο Ταμείο Πρόνοιας, σε ασφαλιστικό οργανισμό. Δεν έχει σχέση με την άλλη δημόσια διοίκηση, γιατί εμείς έχουμε το κοινό κάθε μέρα απέναντι. Σωστά. Που κρινόμεθα κάθε μέρα. Εσείς είστε στην πρώτη γραμμή, δηλαδή, της αξιολόγησης. Ακριβώς. Λοιπόν, πολίτες. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω και είμαι της άποψης ότι η χειρότερη αξιολόγηση είναι καλύτερη από τη μη αξιολόγηση. Άρα, ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν που ανεστάλησαν αξιολογήσει ήταν προς το χειρότερο της δημόσιας διοίκησης. Να ξεκαθαρίσω. Καταρχάς, μία παρατήρηση. Έχει προφορική συνέντευξη σε όλες τις βαθμίδες η αξιολόγηση και τι ποσοστό? Όχι. Η αξιολόγηση. Συγγνώμη, η επιλογή των θέσεων ευθύνης. Η επιλογή των θέσεων ευθύνης έχει προσωπικό. Σε όλες τις ευθύνες. Σε όλες. Και στο Γενικό Διευθυντή και στο Προϊστάμενο. Και στο Διευθυντή και στον Προϊστάμενο. Σε τι ποσοστό της συνολικής? Σε ένα ποσοστό γύρω στο 30% είναι η άποψη. Προσωπική μου άποψη είναι. Η εμπειρία μου λέει, γιατί αν δούμε στατιστικά πίσω, ο νόμος Ραγκούση που είχε μοριοποίηση των επιλογών, εγώ είμαι προϊόν του νόμου Ραγκούση, δεν είχα προφορική συνέντευξη και είμαι χαρούμενος γι' αυτό ιδιαίτερα, γιατί το λέω. Διότι όσες οι επιλογές στο γενικό στο παρελθόν, όπως γνωρίζεις, γνώσετε και με συνέντευξη. Οι 45 με 48% πέφτανε στο ΣΤΕ. Που σημαίνει ότι οι συνεντεύξεις ήταν κατευθυνόμενες. Ναι, ναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Μισό λεπτό. Να το λύσουμε αυτό το θέμα. Όταν μιλάμε για συνέντευξη, πάλι κάνουμε μια χρήση μιας λέξης που προέρχεται. Φορτισμένη και προέρχεται και από τη δημοσιογραφική. Δεν μιλάμε για τη συνέντευξη αυτή την τυπική που κάνουμε σήμερα, ερωτήσεων-απαντήσεων. Μιλάμε για τη δομημένη συνέντευξη, η οποία χρησιμοποιείται σε όλα τα μέρη του κόσμου, χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιείται όταν πας να γίνεις μεταπτυχιακός φοιτητής. Θα είναι μια κανονική δηλαδή, όχι αυτά τα μαϊμούδε που βλέπαμε και ακούγαμε. Ανάπτυξη σεναρίου, διαχείριση κρίσης, γνώση του αντικειμένου και ούτω καθεξής, με την ευθύνη που θα έχει το ΑΣΕΠ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Άρα μας λέτε ότι δεν θα είναι μια διαβλητή συνέντευξη. Βεβαίως, και με δημόσια διαδικασία, η οποία θα έχει τις εγγυήσεις, δηλαδή. Δημόσια διαδικασία είναι όπως είναι τα δικαστήρια, δηλαδή να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και να βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχει δηλαδή όλες τις δυνατές εγγυήσεις και επιστημονικές και μεθοδολογικές. Ξέρετε ότι εσείς θα τα κάνετε τώρα και ο επόμενος από εσάς. Εγώ λέω τι θέλουμε να κάνουμε και πώς πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, όλη αυτή η ιστορία το καταλαβαίνω και δέχομαι. Εγώ δεν θέλω να χαλάσω τίποτα από το παρελθόν και προφανώς θέλω να κάνουμε κάτι σοβαρό, όπως το κάνουν όλες οι χώρες και όλοι οι σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, η συνέντευξη λοιπόν, συμφωνώ μαζί ότι έχει κατακρεουργηθεί ως διαδικασία, αλλά θα πρέπει όμως να το πάρουμε διαφορετικά το τιμόνι, διότι επίσης και θέλω να σας πω ότι και κανένα, έχουμε τέσσερα στην ουσία, τέσσερα βασικά κριτήρια για τις επιλογές. Τα τυπικά μας προσόντα, με ό,τι αυτό σημαίνει, ό,τι συνοδεύει, την προϋπηρεσία, δηλαδή την εμπειρία την εργασιακή, ακόμα σε ένα βαθμό και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, διότι υπάρχουν σήμερα δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν τους αναγνωρίζεται ένας χρόνος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο δεν μπορείς να τον πετάξεις, γιατί είναι χρόνος εμπειρίας πραγματικής. Και αν είναι ένας χρόνος, ναι, αν είναι 4 και 5 και 6 είναι ακόμα χειρότερο. Μέχρι 7 χρόνια αναγνωρίζουμε αυτή την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα βάσει και προηγούμενου νόμου τον οποίο ενεργοποιούμε. Και το τρίτο είναι η αξιολόγηση και το τέταρτο η συνέντευξη. Και όλα αυτά έχουν μια αυτορύθμιση και αλληλεξισμό. Σε αυτή τη φάση. Η ταυτότητα του παλιού. Προφανώς τον κουβαλάει στο φάκελο αξιολόγησης. Δεν μοριοποιούνται. Όχι, τον κουβαλάει στο φάκελο αξιολόγησης του. Έχει ένα φάκελο αξιολόγησης. Η ταυτότητα του υπαλλήλου, δηλαδή το σύνολο τη ταυτότητά του, δεν λαμβάνεται υπόψη. Μα λαμβάνεται, αυτό σας λέω. Στο φάκελο αξιολόγησης του. Στη συνέντευξη μόνο. Όχι, στη μοριοδότηση της αξιολόγησης. Όσον αφορά τον προϊστάμενο. Όχι, σε όλες τις θέσεις. Ακούστε λίγο. Θέλω να σας δείξουμε ένα ωραίο βίντεο, γιατί μας πείτε τώρα με την αξιολόγηση. Θα είστε εδώ, ξέρουμε ότι όποτε σας χρειαζόμαστε και όποτε έχει κάτι καινούργιο έρχεστε. Η Ρο Παπά βρήκε έναν άνθρωπο, 75 χρονών, υποθηκοφύλακας
στην Κρήτη, Δήμος Αλικιανού, μόνος του, δεν περίμενε το δημόσιο. Σύντομο βίντεο θα το δείτε τώρα, γι' αυτό σας το κρατήσαμε. Μόνος του πήρε και ψηφιοποίησε όλα τα χαρτιά. Μάλιστα. Πάμε να το δούμε. Το δυσκίνητο και χαμένο στη γραφειοκρατία δημόσιο θα ήταν πολύ καλύτερο αν όλοι οι υπάλληλοι ήταν σαν τον κύριο Γιώργο Δασκαλάκη. Είναι 75 ετών και είναι ο υποθηκοφύλακας του μικρού Δήμου Αλικιανού Χανίων. Χαμένος μέσα στους φακέλους, τη σκόνη και τα συμβόλαια που έφταναν μέχρι το ταβάνι του γραφείου του, ο κύριος Δασκαλάκης πήρε την πρωτοβουλία να ψηφιοποιήσει μόνος του ένα-ένα τα χιλιάδες συμβόλαια του υποθηκοφυλακίου του. Τα συμβόλαια και τα έγγραφα του υποθηκοφυλακίου άρχισα να τα ψηφιοποιώ πριν 5-6 χρόνια. Να μην σας πω συμβόλαια τώρα, γιατί είναι κάπου 55.000 συμβόλαια, είναι τα υπόλοιπα βιβλία. Εν πάση περιπτώσει, γύρω στα 800.000 με 1.000.000 φωτογραφίες. Ξεκίνησα να εφαρμοστεί το πρόγραμμα για να διευκολύνει τη ζωή μου στο ψάξιμο και όσο προχωρούσε ο χρόνος και βλέπαμε περισσότερες δυνατότητες πληροφορικές, αυξάνονται και οι απαιτήσεις μου πάνω στο πρόγραμμα. Έτσι, χάρη στην υπομονή και την ανεξάντλητη θέληση του κ. Δασκαλάκη, ο μικρός Αλικιανός είναι ο πρώτος και μόνος Δήμος στην Ελλάδα που εφαρμόζει ηλεκτρονική εξυπηρέτηση χάρη στην ιστοσελίδα που έφτιαξε μαζί με το γιο του Μάρκο. Χρησιμοποίησε την κρατική χρηματοδότηση για το έργο του, αλλά τελικά χρειάστηκε να βάλει και χρήματα από την τσέπη του για να το τελειοποιήσει. Αξιοποίησα το κονδύλι που μου αναγνώριζε το δημόσιο, όπως όλους τους υποθηκοφύλακες δηλαδή. Απλώς εγώ προχώρησα με δική μου πρωτοβουλία παραπάνω από τις επιταγές του Δημοσίου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πέρα από τα χρήματα που μου είχε αναγνωρίσει το Δημόσιο σαν ποσοστό, έβαλα και δικά μου χρήματα. Την ίδια στιγμή στο κτηματολόγιο, ενώ ήταν μνημονιακή δέσμευση από το 2010, έχει μπει μόνο η Αττική, η Θεσσαλονίκη και όλες οι πρωτεύουσες νομών. Απομένει να μπει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Ο ίδιος ο κ. Δασκαλάκης, πρότυπο δημοσίου υπαλλήλου, θεωρεί πως το δημόσιο μπορεί να λειτουργήσει. Αρκεί να δοθεί ελευθερία στους υπαλλήλους και να αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας. Αν υφίσταται δημόσια διοίκηση, υφίσταται χάρη στο φιλότυπο των υπαλλήλων. Να μας έρθει ένα χαρτί από την εφορία, ας πούμε, το δικαστικό. Μεσολαβούν 5-6 άνθρωποι. Και λέω ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Πιστεύω ότι ο δημόσιος υπάλληλος, αν αφαιθεί ελεύθερος, μπορεί να αυτοσχεδιάσει και να δημιουργήσει. Μήπως θα πρέπει να τον πάρετε, Υπουργέ, εκεί στο Υπουργείο, να σας πει πώς γίνεται η ψηφιοποίηση 75 χρονών. Ναι. Και εμείς ψάχνουμε να βάλουμε κριτήρια στους δημοσίους υπαλλήλους. Καταρρύπτηκε το μύθο ότι κάποιος μεγάλος δεν μπορεί να ασχοληθεί με τις νέες τεχνολογίες, με τα κομπιούτερ και όλα αυτά. Έτσι. Προφανώς καταρρύπτει πολλά πράγματα. Ότι μας βάζει την ιδέα ότι και τα όρια ένταξης στο δημόσιο τομέα πρέπει να αλλάξουν, γιατί έχει αλλάξει πια η εποχή. Έχει αλλάξει οι συνθήκες. Μας λέει πολλά πράγματα, αλλά μας λέει ένα σημαντικότερο, νομίζω, που είναι η βάση και των αλλαγών που θέλουμε να κάνουμε. Είναι ότι ο δημόσιος τομέας έχει ένα μεγάλο και πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό πάνω στο οποίο πρέπει να στηρίξει την επαγγελματική του εξέλιξη. Να. Εφόσον βεβαίως αυτούς τους ανθρώπους τους απελευθερώσουν και τα κίνητρα και οι δυνατότητες και να μην πέσουν σε όλη αυτή την λογική που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια της γραφειοκρατίας. Έτσι. Και της αδυναμίας των ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν, να δουλέψουν. Απελευθέρωση όλη τη φαντασία. Το νομοσχέδιο, πότε θα ψηφιστεί αυτό που είναι για την αξιολόγηση κλπ. Που μας είπατε ότι ανέβηκε στη διάβγεια. Θα ανέβει τη Δευτέρα. Πρώτα, να είμαστε καλά δηλαδή. Δευτέρα θα μείνει οπωσδήποτε μια εβδομάδα με 10 μέρες. Θα γίνει μια μεγάλη διαβούλευση και μέσω τη διάβγεια αλλά και με παρουσία στους εργασιακούς χώρους που θα πάω και εγώ σε πολλές από αυτές τις διαβουλεύσεις και θα εισαχθεί στη Βουλή. Τώρα ημερολογιακά... Θέλω να πω μέσα σε αυτή τη χρονιά θα ψηφιστεί. Ναι, ελπίζω ναι. Ελπίζω μέχρι τα Χριστούγεννα. Ελπίζω μέχρι τα Χριστούγεννα να συμπλήσω τους χρόνους του... Μας ρωτάνε εδώ, ισχύει ότι η κατηγορία ΔΕΕ δεν θα επιλέγονται για προϊστάμενοι. Όχι, για προϊστάμενα τμήματα θα επιλέγονται. Α, πιο πάνω δεν πηγαίνουν. Ναι, δεν μπορεί να μην επιλέγονται, διότι υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχουν δομές οι οποίες έχουν κατά βάση την ΔΕΕ. Ωραία, μια που είστε εδώ. Σήμερα είναι η μέρα της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών. Και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε μετά που θα έρθουν και οι πολιτικοί μας. Δεν θέλουμε να σας μπλέξουμε σε αυτή την ιστορία. Όμως έχουμε μαζί μας τη χαρά, έχουμε τον κύριο Δρυμνιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φαντάζομαι ότι γνωρίζεστε. Έτσι, ναι. Ο κύριος Δρυμνιώτης έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια και με τα στατιστικά και με τα ηλεκτρονικά
Κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στην πολιτική κουβέντα. Εν μέρη είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται για αυτά τα ραβασάκια της HGB που παίρνουμε κάθε μέρα, γιατί είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της HGB, δεν είναι, κύριε Δημήτρη? Πρώτος δεν ήμουν, αλλά ήμουν. Τώρα... Και στη Singular Logic, από τους ανθρώπους που ξέρουν το πληροφοριακό σύστημα στην Ελλάδα όσο λίγοι. Και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Τώρα, πριν περάσουμε, εμείς σας καλέσαμε για όλο αυτό το μπάχαλο που έχει γίνει στη Δημοκρατία να μας πείτε εν συντομία, να ξέρουν και οι φίλοι τηλεθεατές, τι ακριβώς συνέβη. Μπορεί ο Υπουργός να τα καταφέρει εκεί στο Υπουργείο με το Δημόσιο ή παλεύει με ένα τέρας της γραφειοκρατίας και με τους δημοσίους υπαλλήλους? Κοιτάξτε, γιατί είναι τόσο δύσκολο δηλαδή. Το Δημόσιο έχει πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Μάλιστα, ας πούμε, την παλιά εποχή μας έπαιρνε και τους καλύτερους κιόλας από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί πλήρωνε και καλύτερα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι έχει δύο προβλήματα το Δημόσιο. Στην πληροφορική παίρνει πολύ καλούς ανθρώπους, αλλά επειδή είναι μια επιστήμη η οποία μεταβάλλεται πολύ με μεγάλη ταχύτητα, χρειάζεται συνεχή μετεκπαίδευση και έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή παίρνεις έναν άνθρωπο ο οποίος αξίζει 100 και σε 2 χρόνια, εάν δεν τον εκπαιδεύσεις στις νέες τεχνολογίες, αξίζει 70. Σε 4 χρόνια είναι άχρηστος. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχει το Δημόσιο, το οποίο για μένα είναι... Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στο να γίνουν αλλαγές. Βλέπετε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό το βίντεο που... Εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αγωνία. Έχετε καταλάβει, αν καούν τα υποθηκοφυλάκια, τι θα γίνει? Τώρα μην το λέτε. Όχι, γιατί να μην το λέω. Είναι πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί, γιατί να μην συμβεί. Αυτός ο άνθρωπος που δείξατε έκανε καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή εξασφάλισε, όπως είδατε, πήρε όλα τα συμβόλαια, τα έβαλε σε ένα σεντάκι και έχει και το... Ναι, να σας πω εγώ και... κάτι ακόμα χειρότερο και πάνω σε αυτό που λέτε. Ξέρετε ότι πάρα πολλά υποθηκοφυλακία στην Ελλάδα είναι ιδιωτικά και όχι δημοσίου. Αυτό δεν είναι. Εδώ θα μπούμε σε μια άλλη συνέντευξη. Επομένως, δεν με πειράζει να είναι ιδιωτικά. Όχι, πάντως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι ενώ μεν υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο ταλέντο, πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, εντούτοι στο δημόσιο, στο κομμάτι της πληροφορικής έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και κυρίως να μειωθούν και λίγο οι χρόνοι όσον αφορά τις διάφορες διαδικασίες προμηθειών νέων πραγμάτων. Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα κυκλώνα ιστοριών που δεν τελειώνει ποτέ. Ναι, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εγώ θα συμφωνήσω 100% για το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά εδώ στην Ελλάδα στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπήρξε προφανώς μια πολιτικό ατόπιμα. Έχουμε ξοδέψει 7,5 δις τα τελευταία χρόνια παραπάνω. Και έχουμε 0 παραπάνω. Και έχουμε 0 ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μην το ανοίξουμε αυτό. Αλλά είναι τεράστιο θέμα. Μην το ανοίξουμε. Κύριε Δημιουργέτη, τι θα γίνει στην Δημοκρατία? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ψάχνουν εταιρεία εκεί. Δεν αναλαμβάνει κανείς. Δεν είναι. Στη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι αυτό που έγινε είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να γίνει, τουλάχιστον στις εκλογές που έχω κάνει εγώ. Υπήρχε το λεγόμενο single point of failure, δηλαδή ένα σημείο το οποίο αν δεν δούλευε κατέρεε το σύστημα. Αυτό είναι εγκληματικό στο σχεδιασμό. Δηλαδή όλα τα κάνανε οι άνθρωποι, αν θέλετε, πολύ σωστά. Δεν ανέβηκε η βάση στο σύννεφο και το σύννεφο που το επέλεξαν ήταν σωστή επιλογή, δηλαδή επέλεξαν και καλό σύννεφο της Amazon, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο. Απλούστατα δεν ανέβηκε η βάση αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει όλους τους ψηφοφόρους από όπου και θα γινόταν η πιστοποίηση για τη διπλογραφή. Δεν ανέβηκε ποτέ, προσέξτε το αυτό το πράγμα. Και εδώ αρχίζουν, αν θέλετε, μια άλλη ιστορία και άλλες ευθύνες. Δηλαδή την Τετάρτη που έγινε η δοκιμή, από όσα μαθαίνουμε, γιατί είπαν όλοι ότι έγινε δοκιμή, δεν έγινε καμία δοκιμή. Αυτό που έγινε ήταν δοκιμή μαϊμού σε 5-6 ταπλέτες, οι οποίες είχαν μοιραστεί στους παρόντες. Επεδείχθη μόνο ότι δεν μπορεί να διπλοψηφίσει από ένα μικρό αρχείο που περιείχε, ξέρω εγώ, 10-15 ψηφοφόρους. Δεν επεδείχθη το σύστημα να δουλεύει. Εγώ, αν ήμουνα στην θέση οποιοδήποτε, αυτή τη στιγμή δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα, δεν θα δεχόμουν τη διαβεβαίωση της εταιρείας ότι θα γίνει την Κυριακή. Τώρα να σας ρωτήσουμε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία ψάχνει για νέες εταιρείες. Εσείς που είστε ένας άνθρωπος που τα ξέρει όλα αυτά, θεωρείτε ότι θα είναι καλύτερο να βρεθεί μια νέα εταιρεία, και αν
πάρουν μια εταιρεία, μπορούν οι εκλογές να γίνουν 13 του μήνα, ή θα έπρεπε να μείνει αυτή που, εν πάση περιπτώσει, ξέρει λίγο τα πράγματα και έκανε μια σχετική δουλειά? Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί αυτό που λέμε bad blood μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και της εταιρείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπάρουν την ίδια εταιρεία. Έχει τρομάξει η εταιρεία με την αγωγή που θα γίνει, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο ζητάει αποζημίωση η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι παίζει αυτό το σενάριο. Μπορούσε να παίξει το σενάριο αυτό εάν δεν είχαμε φτάσει στα μαχαίρια κυριολεκτικά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν θέλει. Μπορεί και να κρύβονται οι άνθρωποι της εταιρείας. Μα είναι δυνατόν όμως να μην υπάρχει εταιρεία να τους αναλάβει? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όπως θέλανε να κάνουν το σύστημα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό είναι το θέμα που δεν έγινε κατανοητό από την αρχή. Δεν είναι, εγώ το παρομοιάζω με το εξής πράγμα, γιατί φαίνεται απλό αλλά δεν είναι. Είναι σαν να στήσεις μια τράπεζα με 1000 υποκαταστήματα μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό για να δουλέψει για 12 ώρες. Γιατί τι χρειάζεται μια τράπεζα? Ακριβώς ένα online σύστημα από όπου να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε μια βάση πληροφοριών. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ο σχεδιασμός στη Νέα Δημοκρατία και πιθανότατα να βρουν κάποια εταιρεία, αλλά άλλαξε ο σχεδιασμός. Ερώτημα, επειδή υπήρξαν πολλές συζητήσεις και για νοθεία και για εσκεμμένη λειτουργία του συστήματος, τι νοθεία μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο σύστημα? Γιατί είπε η κυρία Μπακογιάννη ακόμη και για ενδεχόμενη νοθεία Όπως ήταν ο σχεδιασμός του συστήματος, νοθεία δεν μπορούσε να γίνει. Ήταν 100% είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούσε να διπλοψηφίσει κανένας. Να ξεκαθαρίσουμε. Η νοθεία είναι ως προς τις διπλοψηφίες, όχι ως προς το αποτέλεσμα. Με το αποτέλεσμα είναι χειρονακτικό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει νοθεία στο χειρονακτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή οι κάλπες είναι κάλπες, ψηφοδέλτια είναι χάρτινα. Υπάρχει εφορευτική επιτροπή, τα μετράνε. Τώρα, αν οι τέσσερις της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι ο καθένας είναι εκπροσωπεί ένα από τους υποψηφίους, συμφωνούσαν να αλλάξουν τα αποτελέσματα, αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Κύριε Μιέτ, θα μείνετε λίγο μαζί μας. Κύριε Καλάκου, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μανέα, και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα, άμα θέλετε, να παραμείνετε. Είναι πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που κάνουμε. Θα μπούμε μετά στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Τώρα, δεν ξέρω αν σας ευνηδιάζω, αλλά. Έχω ένα προγραμματισμό απλώς λίγο βαρύ, αλλά εντάξει, μπορώ να μιλήσω. Ένα μετάλλεπτο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.